Συγκλονισμένη παραμένει η ιατρική κοινότητα από το θάνατο 4χρονου αγοριού στην Θάσο που προσβλήθηκε από στρεπτόκοκο και RSV. Πραγματικά έχει προκαλέσει σοβαρή ανησυχία αυτό το ατυχές περιστατικό, το δυστυχές περιστατικό. Είμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία υπάρχει έξαρση της εποχικής γρίπης, γρίπη τύπου Α. Αυτό όμως έρχεται σε συνδυασμό με αρκετά κρούσματα κορονοϊού και βέβαια λοιμώξεις από τον στρεπτόκοκο, φαρυγοαμυγδαλή. Οπότε έχουμε ένα εκρηκτικό μείγμα που πολλές φορές μπερδεύει τους γονείς το πώς πρέπει να το αντιμετωπίσουν, ναι. Και πολλές φορές έχουμε και λοιμώξεις, δηλαδή λοιμώξεις από δύο τέτοιους παθογόνους παράγοντες. Ο παιδίατρος Δημήτρης Καλαμούκος κάνει έκκληση στους γονείς να επισκέπτονται άμεσα τον γιατρό σε περίπτωση που το παιδί τους βρίσκεται σε εμπείρετη κατάσταση. Γενικά, όταν ένα παιδί ξεκινήσει, έχει συμπτώματα, δηλαδή πυρετό, ναι, στο λαιμό, βήχα, ρηνική καταρροή, πτάρνισμα, αυτό δεν μπορούμε να ξέρουμε από την αρχή αν είναι στρεπτόκοκκος, δηλαδή μικρόβιν, ή αν είναι κάποια ίωση. Μάλιστα. Ιώσεις, όπως είπαμε, είναι η γρήπη και ο κορονοϊός. Ναι. Ανάλογα με τα συμπτώματα προσανατολιζόμαστε. Δηλαδή η γρήπη και ο κορονοϊός κάνουν βήχα, κάνουν φέρνισμα, έχουν ειρηνική καταρροή. Ο στρεπτόκοκκος, η κύρια εκδήλωσή του είναι η φαρυγοαμυγδαλίτιδα, δηλαδή έντονο πόνο στο λαιμό και υψηλούς πυρετούς οι οποίοι επιμένουν και το δεύτερο και το τρίτο 24ωρο. Σε αντίθεση με τη γρήπη και το COVID, οι οποίοι συνήθως δεύτερο με τρίτο 24ωρο αρχίζει ο πυρετός και υφίεται. Ναι. Βέβαια, προς τι είναι από όλα αυτά, θα το κρίνει ο γιατρός μας. Οπότε, όποιο παιδί αυτή την περίοδο έχει υψηλούς πυρετούς και όλα αυτά τα συμπτώματα που είπαμε, καλό είναι να μην καθυστερεί, να εξετάζεται νωρίς από τον παιδιατρό του. Υπάρχουν ειδικά τεστ και για το διπλό που είναι και για γρήπη και για κορονοϊό, mm-hmm, αλλά και ένα ξεχωριστό που είναι για το στρεπτόκοκο. Οπότε μαζί με την κλινική εικόνα και την χρήση αυτών των τεστ μπορεί να μπει γρήγορα και με άλλη διάγνωση. Από εκεί και πέρα, ναι, αν είναι, μιλάμε για γρήπη ή για κορονοϊό που είναι ιώσεις, η αντιμετώπιση είναι υποστηρικτική, αντιπηρετικά, ξεκούραση, άφθονα υγρά και παρακολούθηση. Εκεί που ανησυχούμε είναι όταν περάσουν τα 2-3 24ωρα και ο πυρετός αντί να καλυτερεύει είναι, ναι, σταθερός, χειροτερεύει, ναι, και έχουμε επίταση, επιδείνωση του βήθα και των συμπτωμάτων. Ή τα μικρότερα παιδιά δεν φαίνονται καλά, είναι νοθρά, δεν τρώνε, σίγουρα χρειάζεται επανεξέταση.